Γιώργο Παππού, βλέπουμε ότι ελέγχουν και επανελέγχουν προσπαθώντα να πιάσουν από παντού ε, πιθανή φοροδιαφυγή. Υπάρχει όμω και μια προπόθεση για να είναι αποτελεσματικό ένα έλεγχο, δηλαδή το πλαίσιο να είναι ολοκληρωμένο. Και φαίνεται πω υπάρχουν αδύναμα σημεία, ότι υπάρχουν κρίκοι που λείπουν για να γίνει πλήρω ο έλεγχο αυτό. Είναι η χαρακτηριστική περίπτωση τη σύμβαση με την Ελβετία, που είναι στα τελειώματά τη, τα εγώ. Και αυτό όχι επειδή το λέμε εμεί, είναι η εμπειρία των προηγούμενων συμβάσεων που έχουν υπογράψει οι Ελβετοί με του Βρετανού και του Γερμανού. Μια εμπειρία που έχει μπει στο μικροσκόπιο ανεξάρτητων διεθνών οργανισμών. Τι λέει λοιπόν αυτή η εμπειρία και τι λέει και το Υπουργείο Οικονομικών με βάση απαντήσει που έχουν δοθεί ήδη στη Βουλή. Ότι υπάρχουν τρύπε και συγκεκριμένα. Από την όλη διαδικασία συμφωνία εξαιρούνται καταρχήν διάφορα νομικά μορφώματα όπω τα Ιδρύματα. Και... Εμπορικέ εντό εισαγωγικών εταιρείε που έχουν έδρα φορολογικό παράδεισο, οι οποίε επίση υποκρύπτουν φυσικά πρόσωπα. Εξαιρούνται τραπεζικέ στηρίδε αλλά και αποδόσει που δεν χαρακτηρίζονται τόκι. Επίση, εξαιρούνται λογαριασμοί με παγωμένη απόδοση, οι οποίοι κεφαλοποιούνται και καταβάλλονται αργότερα, για παράδειγμα, ω μία μορφή σύνταξη. Επίση, δεν αποκαλύπτονται και τα ονόματα των καταθετών, με αποτέλεσμα, όπω καταλαβαίνει, να μην είναι δυνατή ε, η διενέργεια απόθενέσχυο όπω στι περιπτώσει. Ε, των καταλόγων που είναι ήδη στα χέρια των Διοκτικών Αρχών. Γι' αυτόν ακριβώ τον λόγο και οι έμπερια οι υπηρεσιακά στελέχη του Υπουργείου Οικονομικών κρατούν πάρα πολύ χαμηλά τον πύχη των προσδοκιών. Ε, με βάση εκτιμήσει διεθνών οργανισμών, τα, τα κεφάλαια που είναι προ φορολόγηση ε, ε, κεφάλαια στην Ελβετία είναι περίπου 2,7 δισεκατομμύρια ευρώ. Μα αυτό σημαίνει πολύ απλά ότι το μάξιμου του ωφέλους για το δημόσιο υπολογίζεται στα 650 εκατομμύρια ευρώ. Βέβαια, αυτό μένει να το δούμε. Τώρα, έχει ενδιαφέρον ότι και ο αριθμός των καταθετών στην Ελβετία που έχουν δηλώσει αυτά τα εισόδηματα, το 2009 ήταν μόλις οι 70 οι άνθρωποι αυτοί, το 2011 αυξήθηκαν στα 1360 με όλη αυτή την κινητικότητα. Βέβαια, είναι προφανές ότι είναι πολύ περισσότερο από αυτούς τους 1360.